χάσαμε πολύ πρόσφατα ένα σπουδαίο άνθρωπο που δίδαξε αντίσταση, δίδαξε δημοκρατική διεκδίκηση, έναν άνθρωπο που από την εφηβεία του αγωνιζόταν, δεν γονάτισε και δεν έσκυψε ποτέ και μας κληροδότησε έναν πλούτο ανεκτήμητο, τη μουσική του, αλλά και το παράδειγμά του. Ο Μίκης Θεοδωράκης που έφυγε πριν από λίγες ημέρες ήταν υπόδειγμα διεκδίκησης και αντίστασης. Είναι άλλος ένας άνθρωπος που αντιστάθηκε κατά της γερμανικής βότας και του ναζιστικού ζυγού και άλλος ένας άνθρωπος που έφυγε από αυτόν τον κόσμο χωρίς να δει να αποζημιώνεται η χώρα μας για αυτά που της οφείλονται από τη Γερμανία, από το γερμανικό κράτος, για τις θηριωδίες των Ναζί, για τα διεθνή εγκλήματα, για την καταστροφή της χώρας. Είναι εθνική υποχρέωση και πολιτικό καθήκον και κυβερνητικό καθήκον η διεκδίκηση των γερμανικών οφειλών που συμποσούνται σε 341 τουλάχιστον δισεκατομμύρια ευρώ σύμφωνα με τους υπολογισμούς όχι κάποιας κοινωνικής πρωτοβουλίας αλλά του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Μάλιστα είναι επιτροπή την οποία είχε συγκροτήσει ο σημερινός Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Σταϊκούρας, η επιτροπή του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που κατέληξε σε αυτόν τον υπολογισμό των οφειλόμενων αποζημιώσεων το 2015. Και είμαστε στο 2021 χωρίς αυτές οι αποζημιώσεις να διεκδικούνται.